Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος μας, όλοι όσοι εργαζόμαστε και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα κυρίως, είναι να οικοδομήσουμε ένα μέτωπο κατά της εργοδοσίας, ένα μέτωπο κατά της εργοδοσίας που δεν κολλάει ένσημα, που συμβάλλει στην ανασφάλιστη εργασία, στη μαύρη και υποδελωμένη εργασία, με κεντρικό αίτημα την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Από αυτή την άποψη έχουν γίνει κάποια βήματα, υπάρχουν κάποιες νίκες μέσα στο γκρίζο περιβάλλον που όλοι οι εργαζόμενοι βιώνουμε. Είναι ιδιαίτερες συνθήκες επιπλέον γιατί για πρώτη φορά υπάρχει αριστερή διακυβέρνηση στη χώρα και είναι η στιγμή της επαναδιατύπωσης των σχέσεων και των συνδικάτων και της παρέμβασης της αριστεράς μέσα στα συνδικάτα με όρους αυτονομίας από την κυβέρνηση και από τον κομματικό συνδικαλισμό. Νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις που ξεκινάνε για τα εργασιακά θα πρέπει να βρούνε τα συνδικάτα σε θέση μάχης προκειμένου να προασπίσουμε ό,τι έχει απομείνει και να βάλουμε τους όρους για την επαναφορά των συμβάσεων εργασίας. Η ερώτηση όμως είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει ένα μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο. Πόσο αυτό είναι βοηθητικό για τους αγώνες των εργαζομένων και πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα από συνδικαλιστές? Το ότι μια αριστερή κυβέρνηση εφαρμόζει το τρίτο μνημόνιο κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στο πώς, στη συνείδηση ενός κόσμου, πώς καταγράφεται αυτό. Στα ήδη υπαρκτά προβλήματα της συνδικαλιστικής πυκνότητας, ότι ο κόσμος δεν συνδικαλίζεται εύκολα, του φόβου που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, οπωσδήποτε έχουμε και το ιδεολογικό πρόβλημα ενός κόσμου ο οποίος μπερδεύεται και είναι λογικό πώς μια αριστερή κυβέρνηση που εφαρμόζει μνημόνιο. Νομίζω από τη δική μας τη μεριά, σαν συνδικαλιστές της ριζοσπαστικής αριστεράς, το καθήκον μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ξαναλέω, στο κομμάτι της επαναφοράς των συμβάσεων, να το επαναλαμβάνουμε μονότονα, αλλά είναι η βάση για να μπορέσουμε να έχουμε νίκες και να σηκώσει ο κόσμος της εργασίας κεφάλι. Και αυτό προοπτικά θα βοηθάει, χωρίς βέβαια αυτό να είναι αυτοσκοπός, θα βοηθάει τη συνολική διαπραγματευτική πορεία της χώρας. Επιπλέον, πρέπει να σταλεί το μήνυμα στην εργοδοσία, η οποία δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και επιμένει τα ταμεία να μένουν άδεια από την μη καταβολή, τη μη επικόλυση ενσύμων. Θα πρέπει εκεί να έχουμε ένα μέτωπο απέναντί τους, όλων των δυνάμεων της εργασίας και όχι μόνο, προκειμένου και στα ταμεία να μπουν λεφτά και τα ένσημα να κολλιόνται και αυτό να μπορεί να βοηθάει συνολικά την αγορά και την επαναφορά στην ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πολύ μεγάλο κάθισμα, πώς να το πω, καθίζηση μαζικών εργατικών αγώνων. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου το γεγονός ότι μας λείπουν μεγάλοι εργατικοί αγώνες? Εντάξει, είναι γεγονός ότι ο συνδικαλισμός δυστυχώς έχει απαξιωθεί στα μάτια των εργαζομένων. Έχουν ευθύνη οι δυνάμεις του παλιού συνδικαλισμού, οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, ο απομονωτισμός του ΠΑΜΕ. Χρειαζόμαστε ένα νέο αφήγημα για το συνδικαλισμό. Η πολυδιάσπαση, η περιχαράκωση, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, ο γραφειοκρατικός συνδικαλισμός είναι αποθητικός για τους εργαζόμενους, δεν μπορεί να συσπυρώσει και να ενώσει. Χρειαζόμαστε συνδικαλισμό ο οποίος να ενώνει στη βάση και να μπορεί να βάζει πιέσεις στην κορυφή. Χρειαζόμαστε ενωτικούς αγώνες, σωστά αιτήματα, μαχητικότητα, αλλά και ταυτόχρονα οριμότητα στη διαπραγμάτευση, όχι για τις υποχωρήσεις, αλλά για έναν πολιτικό συνδικαλιστικό σχεδιασμό που θα φέρει νίκες στις τάξεις των εργαζομένων. Υπάρχει ένα ζήτημα με εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν στις λεγόμενες ελαστικές σχέσεις εργασίας, δηλαδή εργαζόμενοι που δουλεύουν part-time, ας πούμε. Σε αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ χαμηλός ο συνδικαλισμός. Πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό, μια και αυτές οι μορφές εργασίες γίνονται ολοένα και πιο μαζικές? Επειδή τυχαίνει εκτός της ιδιότητάς μου να είμαι μέλος του Προεδρείου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, λέω ότι η βασική μου ιδιότητα, την τονίζω συνήθως ιδιαίτερα, είναι ότι είμαι πρόεδρος στο κλαδικό σωματείο των Courier, στο ΣΕΤΕΑ. Και εκεί έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα μέσα σε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες βέβαια που βιώνουμε οι εργαζόμενοι. Η εμπειρία η δική μας δείχνει ότι μόνο με αγώνες οι οποίοι μπορούν να ενώνουν τον κόσμο γύρω από σωστά αιτήματα και μέσα από τη μαχητικότητα, μέσα από αποκλεισμούς εργασιακούς χώρους, εργατικών χώρων εργοδοτών οι οποίοι απολύουν
χωρίς αιτία, μέσα από τάχα μου δήθεν περικοπές, ενώ οι εταιρείες είναι κερδοφόρες. Από το να ενώσουμε αγώνες με τις πιο διαφορετικές συνθήκες εργασίας, μπορούμε να είμαστε σε μία. Μπορούμε να πετυχαίνουμε νίκες, μπορούμε να πετυχαίνουμε ανακλήσεις απολύσεων, μπορούμε να πετυχαίνουμε επικόλυση ενσύμων, μπορούμε να πετυχαίνουμε πράγματα. Αρκεί να ξεπεράσουμε λίγο τους διαχωρισμούς του παρελθόντος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δίνουμε συγχωροχάρτια, να μπορέσουμε να ενώσουμε. Νομίζω ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η ενότητα των αγώνων. Αν καταφέρουμε να έχουμε μικρές νίκες και σε αποσπασμένους εργατικούς χώρους, ακόμα και στους πιο δύσκολους, part-time, στα franchise, στις εργολαβίες, αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι ότι πήραμε ένα συνάδελφο πίσω για δουλειά, είναι ότι σπάει ο φόβος και αυτό μετά, έχοντας εμπιστοσύνη στους απλούς εργαζόμενους, από στόμα σε στόμα, από μυαλό σε μυαλό, θα πάει παντού και σιγά σιγά, μέσα από το σχεδιασμό που μπορεί να κάνει το συνδικάτο, να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες νίκες. Είμαι πολύ περήφανος που θεωρώ ότι είμαι πρόεδρος σε ένα τέτοιο σωματείο. Νομίζω ότι χρειάζεται να γενικεύσουμε αυτά τα παραδείγματα. Οι δυνάμεις ριζοσπαστικής αριστεράς έχουμε βάλει πλάτη σε τέτοια εγχειρήματα. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Υπάρχουν οι νοικιαζόμενοι στις τράπεζες, δίνουμε αγώνα με τις καθαρίστριες, δίνουμε αγώνα συνολικά στο ζήτημα του part-time. Εκεί όπου δημιουργούνται, εν πάση περιπτώσει, αντιστάσεις, προσπαθούμε να τις συντονίσουμε και θεωρούμε ότι εκεί βρίσκεται το μέλλον του συνδικαλισμού.